Γεια σας από τον Πάχο Μανεβιού. Και τι έχουμε εδώ? Ένα δεματάκι. Ένα δεματάκι το οποίο είναι για τις καλύτερες μέρες που έρχονται. Γιατί? Είχα άλλα σχέδια για αυτό εδώ το πακετάκι. Αυτό λοιπόν το πακέτο περιλαμβάνει ένα παιχνίδι για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά σας, που πόσες φορές δεν έχετε ακούσει τα παιδιά να σας λένε «Μπαμπά, θέλω ντρόουν, αεροπλανάκι, ελικοπτεράκι να πετάει με τηλεχειριστήριο». Και μετά «Μπαμπά, θέλω και αυτοκινητάκι». Και μετά ξανά «Μπαμπά, μπαμπά, θέλω και βαρκούλα τηλεκατευθυνόμενη». Εδώ μέσα τα έχουμε όλα. Και τα έχουμε όλα με ένα κόστος περίπου στα 16 με 24 ευρώ και θα σας πω τις διαφορές που έχει. Και για να συνεχίσω λοιπόν στα σχέδια που έλεγα, όπως λέει ο πολύ σοφός λαός μας, που με τις παροιμίες του μας διδάσκει πάντα, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελά. Αυτό λοιπόν έπαθα και εγώ. Σχεδίαζα λοιπόν να το βγάλω, να το πάω στη θάλασσα, να το δούμε να κάνει πλίτσι-πλίτσι μέσα στο νερό και να το οδηγούμε, να δουλέψουμε τον drone να το πετάξουμε, να το πάμε στο δρόμο ή σε μια πλατεία. Αλλά μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι και καλό είναι γενικότερα να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Όλοι μας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είμαι και ξανά στον χώρο μου, όσοι με παρακολουθείτε τον πρώτο, ο οποίος είναι στο σπίτι, γιατί έφτιαχνα ένα διαφορετικό χώρο που κάτι είχατε δει, κάτι είχατε οσμιστεί. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε, Να κάνουμε λοιπόν εδώ μια ωραία τομούλα. Και τι θα κάνουμε, θα το ξεβρακώσουμε. Να φύγεις εσύ. Και τι έχουμε, η τσάι. Age 14+, ναι, ok. Epsilon Omicron 16 και μας λέει ότι είναι 3-1 RC Vehicle, Boat και Drone. Είναι αυτά που σας έλεγα εμέσως πλησαφώς. Μας δείχνει μια περίεργη κατασκευή εδώ πέρα πάνω. Ένα τηλεχειριστήριο. Από την από εδώ πλευρά μας έχει όλες τις προφυλάξεις ή ξέρω εγώ τις προδιαγραφές τις οποίες έχει, σήματα ανακύκλωσης, ρόχς κτλ. Κωδικός. Ναι, 3-in-1, 3 control modes, speed conversion, μας λέει ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε σε 3 επίπεδα ταχύτητας. Εδώ δεν ξέρω παιδιά το return to home, για να έχει return to home πρέπει να έχει GPS. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα με 16 ευρώ μπορεί να έχει GPS και να μας γυρίσει πίσω, αν και η απόσταση που μπορείτε να το χειριστείτε είναι γύρω στα 50 μέτρα, οπότε πόσο μακριά από το home να είναι. Λοιπόν, Τίποτα άλλο και... Α, και εδώ πίσω, ναι. Ναι, μας το δείχνει διαχωρισμένο, έτσι. Θα τα δούμε μαζί. Πάμε να τα ανοίξουμε. Η μία μπαταρία. Manual. Αναλυτικότατο και στα αγγλικά. Και όχι μόνο στα αγγλικά, σιγά μην έχει ελληνικά. Όχι. Δεν βλέπω. Νιέντε. Λοιπόν, είναι χρήσιμο. Στην άκρη. Να βγάλουμε αυτό εδώ από πάνω και αυτό στην άκρη. Μας έχει το χειριστήριο, το οποίο μας έχει πάνω και από ό,τι βλέπετε, θα το φέρω λίγο πιο κοντά μάλλον για να διαβάζετε καλύτερα, νομίζω πως ναι, το τι κάνει το κάθε μπουτόν, τι κάνει το κάθε κουμπί, θα το αφήσω έτσι πάνω γιατί δεν ξέρω την τύφλα μου. Και να συνεχίσουμε, εδώ μας έχει, μας είχε μέσα την μπαταριούλα με το που το άνοιξα έφυγε, η οποία είναι 3,7 volt, 350 μιλιαμπερόρια και μας λέει ότι θέλει περίπου στα 40 λεπτά για να γεμίσει και θα μου βγάλει περίπου στα 6 λεπτά παιχνίδι. Το συγκεκριμένο είναι με 2 μπαταρίες και το κόστος του είναι γύρω στα 20 ευρώ, 19 με 20 ευρώ. Και είναι σε πρόμο αυτή τη στιγμή, link θα υπάρχει στην περιγραφή. Στα 16 είναι με 1 μπαταρία μέσα και γύρω στα 24 με 3 μπαταρίες. Οπότε μπορείτε να επιλέξετε ό,τι θέλετε, παιδιά, είναι ένα πανέξυπνο παιχνιδάκι. Εδώ δεν έχει κάτι.
τι μας έχει εδώ. Ναι. Α, μάλιστα. Εξολκέα για να αφαιρέσω τους έλικες. Ωραία. Χρήσιμο κι αυτό. Προσεγμένο, παιδιά, για τα χρήματά του. Είναι μια χαρά, θα έλεγα. Ένα quick start guide, προφανώς, στα κινέζικα και στα αγγλικά. Και αυτό εδώ είναι το πραγματάκι μας. Και μας έχει ακόμη ένα σακουλάκι. Τι έχει εδώ πέρα μέσα. Ναι, έχει έλικες. Δύο έλικες. Ένα κατσαβιδάκι σταυρό. Αυτό το USB που έχει μέσα είναι προφανώς για τη φόρτιση της μπαταρίας. Ναι. Το οποίο είναι απλό USB. Μια χαρά. Όμορφα. Και τι άλλο. Τίποτα άλλο. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πραγματάκι. Θα το βγάλω λιγάκι. Θα το αφαιρέσω από πάνω από αυτό το σκάφος. Ελπίζω. Βρε, όσο και να προσπαθείς, γι' αυτό που έχεις το κατσαβίδι μέσα. RTFM, διάβασε το manual. Γυρίζοντας το είδα ότι έχει μια βιδούλα εδώ μέσα. Νομίζω ότι τη βλέπετε. Βγήκε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτό εδώ πέρα είναι η βάση που είναι από Afrolex, μάλλον, και το κάνει hovercraft, άρα περνάει λοιπόν λίγο αέρα κάτω, το βοηθάει πάρα πολύ, που είναι πάρα πολύ ελαφρύ και έχει μεγάλο, να το πω, μεγάλη επιφάνεια, οπότε έχουμε μεγάλο εκτόπισμα στο νερό και με τον αέρα τον πίσω, έτσι όπως είναι γυρισμένοι οι έλικες, κάνει την όση και την κατεύθυνση. Πάρα πολύ απλή κατασκευή, με τον ίδιο τρόπο κινείται και στο έδαφος. Απλά έχει ρύθμιση ειδική, έχει βασικά τρεις ρυθμίσεις. Ένα αν το θέλεις για drone, όπου θα γυρίσεις τους έλικες έτσι και θα το κάνεις drone. Και όταν το έχεις γυρισμένο και κουμπωμένο πάνω με τη βιδούλα όπως το είδαμε, είναι είτε hovercraft είτε αυτοκινητάκι. Οπότε αλλάζει ουσιαστικά τη δύναμη που θα έχουν οι έλικες μπροστά και πίσω, ανάλογα με την κατάσταση. Το ρυθμίζεις λοιπόν με το χειριστήρι αυτό το πράγμα, με αυτό εδώ. Ναι. Πολύ πολύ ωραία. Και τι να κάνουμε, να το δούμε λιγάκι. Εδώ μου έχει την μπαταρία. Τη μία μου την είχε πάνω. Μπαίνει πάρα πολύ απλά. Όμορφα. Τα υλικά του δεν είναι ελεϊνά. Το περίμενα ελεϊνό, αλλά δεν είναι ελεϊνό. Μια χαρά για την τιμή. Και μπαίνει εδώ. Για να το δούμε λιγάκι. Έτσι. Α, ναι. Ας το βγάλω αυτό, μη χαθεί. Το οποίο βιδώνει. Και να δούμε πως πάει. Έτσι πάει, να το. Θα το γυρίσω. Και έτσι. Και μου αναβοσβήνει κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε, δεν ξέρω και εγώ τι. Το κοιμάσουμε, το πετάξουμε. Εδώ παίρνει μπαταρίες, Δεν νομίζω να έχει. Δύο αλφα αλφα, κάπου θα έχω. Και να τις και μπαταρίες, τις έφερα να τις βάλουμε εδώ. Εδώ, οπ. Αχ, καλό μαθηγριά σας είχα, είχα χώρο, τώρα ξανά στα ίδια. Λοιπόν, λογικά έτσι όπως είναι πάνω, εάν το κάνω μία κάτω και μία ξανά πάνω, ο! Ναι.
Λοιπόν, πολύ πλάκα, okay. Φύγαν όλα τα χαρτιά εδώ πέρα, ό,τι είχε τα πέταξε όλα. Μια χαρά, δουλεύει, okay. Το βάλω και λίγο πάνω, πλάκα θα έχει. Για να δούμε. Εσύ πας. Λογικά, την μπαταρία μου την είχε από πίσω. Θα πρέπει να βγάλω όμως αυτό. Και να πούμε και δύο πραγματάκια. Ναι. Να πούμε ότι τα υλικά του, που είπα και πριν ότι το περίμενα να είναι πολύ πολύ χειρότερο και τελικά δεν είναι τόσο κακό έτσι, για τα χρήματά του, είναι κατασκευασμένο από ABS και από Afrolex που είναι η βάση. Άρα τα υλικά από μόνα του στο ABS κάτι λέει, ότι έχει προσεχθεί, κάτι λέει ότι κάτι καλό έχει γίνει εδώ. Η συχνότητα του χειριστηρίου είναι στα 2,4G, άρα δεν έχουμε πρόβλημα να πέφτουμε σε άλλες συχνότητες. Είναι μάλιστα τετρακάναλο για να μπορείς να κάνεις loop, να μπορείς να το οδηγήσεις και σαν αυτοκινητάκι και σαν drone. Η μπαταρία όπως είδαμε είναι στα 3,7V, στα 350mAh και μας δίνει, είναι lipo και μας δίνει περίπου 6 λεπτά παιχνιδιού και η φόρτιση όπως είπαμε και πριν είναι γύρω στα 40 λεπτά. Έχει ξεχωριστή λειτουργία drone για δρόμο και για νερό, τα είπαμε και στην αρχή αν θυμάμαι καλά, απλά τα έχω σημειωμένα να σας τα πω, να σας πω τι μπορεί να κάνει αυτό το πραγματάκι. Μας λέει ότι έχει κουμπί return to home, το είδαμε και στο κουτί του, αλλά δεν ξέρω, δεν θέλω να το πιστέψω, πραγματικά δεν θέλω να το πιστέψω. Αν το δω και έχει, θα μου φύγουν τα μαλάκια μου που μέχρι στιγμής καλά κρατάνε στο κεφάλι μου. Μας έχει λέει ειδοποίηση και αυτόματη προσγείωση όταν η μπαταρία πέσει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Ναι. Έχει τρεις ταχύτητες. Ναι, το είπαμε και αυτό. Το οποίο αν θυμάμαι καλά ρυθμίζει από εδώ. Ναι. Έχει γυροσκόπιο 6 αξόνων. Και κάνει λέει και 360 μοίρες ρολ και γυρίσματα και μπλα 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 μπλα. Λοιπόν, okay. Αλλιώς ήθελα να βγει, αλλιώς βγήκε, δεν βαριέσαι αδερφέ, δεν πειράζει. Παιδιά, να έχουμε όλη υγεία, να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί και να μην μασάμε τίποτα. Και θα περάσει και αυτό όπως περάσαν πολλά μα πολλά άλλα πράγματα. Να του βάλω τη βιδούλα του. Ωραίος είναι. Θα πρέπει προφανώς να το γυρίσεις από πριν. Εγώ το βάλα έτσι και περίμενα να γυρίσει. Είναι ένα καλό tip πάντως, γιατί ναι, δεν το προσέχεις διαφορετικά. Έλα καλή μου βίδα. Και αν θυμάμαι καλά, από εδώ αλλάζει το mode. Όχι. Ναι. Ας το πάμε μία. Φύγαμε. Λοιπόν. Όλα κάτω. Να μην το πω. Λοιπόν, αυτό ήταν το προϊόν μας για σήμερα. Είναι ένα πολύ έξυπνο δωράκι για τα παιδιά. Ένα φθηνό δώρο. Μου άρεσε και το έφερα. Ήθελα να έρθει νωρίς γιατί το Πάσχα πλησιάζει. Βέβαια, κανείς δεν περίμενε. Και από ό,τι φαίνεται θα μείνουμε το Πάσχα μέσα και δεν θέλω να γίνω προφήτης κακών. Αλλά έτσι δείχνει. Αυτό λοιπόν ήταν το προϊόν μας για σήμερα. Αυτή ήταν η παρουσίασή μας για σήμερα, γιατί review δεν είναι. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, βοηθάει. Κάντε ένα subscribe, βοηθάει ακόμη περισσότερο. Κάντε ένα share του καναλιού ή όποιου βίντεο σας αρέσει. Αυτό πραγματικά κι αν βοηθά. Αφήστε μου τα comment σας στην περιγραφή, θα χαρώ να τα πούμε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι, πιστέψτε με, πολύ 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 πιο ενδιαφέρον από αυτό. Γεια σας.